και επειδή γνωρίζετε και την κατάσταση στην υγεία στην περιοχή, μάλιστα επί των ημερών σας έγινε και η επέκταση στον Ποδοσάκη νοσοκομείο, εδώ της Πτολεμαϊδες. Προσφάτως ξεκίνησε και η επέκταση στο αντίστοιχο νοσοκομείο της Κοζάνης. Θέλω να ρωτήσω εάν νιώθετε ή αν έχετε την άποψη ότι χρειάζεται νέο νοσοκομείο στην Δυτική Μακεδονία. Το λέω γιατί ήδη είναι έτοιμα του Δήμου Κοζάνης. Και αν αναλάβετε ξανά τα ενία της χώρας, θα χρειαστεί αναμόρφωση ο υγειονομικός χάρτης. Κύριε Πολάκη, να συμπληρώσω την ερώτηση του Κώστα. Είχε κάνει και μια δήλωση ο Πρωθυπουργός τον Ιούνιο του 2021 ότι είναι αδιανόητο να υπάρχουν δύο νοσοκομεία σε απόσταση 20-30 χιλιόμετρων. Και με δεδομένο την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ επιθετία σας για τις αλλαγές της ξεχωρισμού των διοικήσεων στα νοσοκομεία, πώς σχολιάζετε αυτό το για τα νοσοκομεία της περιοχής? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη από τη μια μεριά ευτυχώς τους κάθισε ο κορονοϊός και μπόρεσαν και έκαναν κανόνα τις απευθείας αναθέσεις. Είναι αυτά που λέει ο Λιάς, είναι ευκαιρία ο κορονοϊός και όντως ήταν ευκαιρία για να φάνε δημόσιο χρήμα. Από την άλλη μεριά, δυστυχώς τους έκανε ο κορονοϊός και καθυστέρησε τα σχέδιά τους σε σχέση με την ανατείναξη του δημόσιου συστήματος υγείας που είχαν σκοπό να κάνουν από την αρχή. Ο Μητσοτάκης τα έλεγε και πριν βγουν. Έτσι. Μιλούσε για συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μιλούσε για παραχώρηση της λειτουργίας τμήματων του νοσοκομείου σε ιδιώτες. Έτσι. Βέβαια όλα αυτά τα φλιναφήματα έγιναν στάχτη και μπούρδελοι, βλέποντας το πώς αντιμετωπίστηκε η πανδημία, τον καταστροφικό τρόπο που αντιμετωπίστηκε η πανδημία τελικά, και το ότι φτάσαμε εδώ να έχουμε τον υψηλότερο αριθμό θανάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού, αλλά και όλη η μάχη δόθηκε από το δημόσιο τομέα. Και φάνηκε η αξία του και πόσο πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Αυτό τους καθυστέρησε κάποια σχέδια. Τώρα που βγαίνουμε από αυτή την ιστορία της πανδημίας, βγαίνουμε ακόμα νεκρούς, έχουμε 150 νεκρούς τα εβδομάδα, επανέρχονται όλα αυτά τα σενάρια των νεοφιλελεύθερων Ταλιμπάν, ας πούμε, της υγείας που εκφράζει ο κ. Μητσοτάκης. Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι και νομίζω υπάρχει ένας τοπικός λαγός εδώ, έτσι, που είχε διατυπώσει μία άποψη ότι πρέπει να είναι, λέει, ένα νοσοκομείο μόνο στην περιφέρεια και τα υπόλοιπα να γίνουν κέντρα υγείας. Και μιλάει για των Γρεβενών, της Καστοριάς, της Φλόρινας κλπ. Λοιπόν, είναι του Δήμου Κοζάνης. Ναι, είναι πολύ λάθος αυτό το πράγμα το οποίο διατύπωσε ο Δήμαρχος Κοζάνης, ας πούμε, και νομίζω ότι το έκανε και σε συνεννόηση πιθανότητα και με την κυβέρνηση για να δείξει ότι υπάρχει και λαϊκή στήριξη σε ένα τέτοιο αίτημα, ας πούμε. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε αυτό που κάναμε και την προηγούμενη φορά, που ενισχύσαμε μέχρι διπλασιασμού και παραπάνω, παρά το ότι ήμασταν εντός μνημονίων στους προϋπολογισμούς και τις χρηματοδοτήσεις των νοσοκομείων. Ενισχύσαμε το ΕΚΑΔ, θυμάστε πώς εμείς φέραμε εδώ και εκείνα τα ασθενοφόρα μετά από πολλά πολλά χρόνια. Την ενίσχυση των ΜΕΘ, των εξοπλισμών, τις επεκτάσεις των ίδιων. Αυτό θα γίνει παντού, γιατί για μας το βασικό δίδαγμα που βγαίνει μετά από τον κορονοϊό και που φάνηκε με τον πιο δραματικό τρόπο, είναι ότι ένα δυνατό δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας είναι η καλύτερη εγγύηση για να αντιμετωπίσουμε αντίστοιχες κρίσεις στο μέλλον. Και αυτό σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα, και αυτό είναι και μια αλλαγή και στη δική μας την πολιτική, πρέπει να ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναμικό σε επίπεδο αμοιβών, σε επίπεδο χαρακτηρισμού βαρέων και αθυγινών, διότι όπως είπα και χθες και στην ομιλία, τα αγώγησαν τον Αγωγιάτη. Για να ξαναφέρουμε το δυναμικό που έχει ξενιτευτεί στο εξωτερικό και έχουμε χάσει 25.000 ανθρώπους υψηλής ειδίκευσης επιστημονικό δυναμικό από το χώρο της υγείας. Ναι, πρέπει να το πληρώσουμε και να το πληρώσουμε πολύ, γιατί τόσο αξίζει η εργασία που κάνει. Και με αυτόν τον τρόπο θα κινηθούμε την επόμενη περίοδο και εννοείται ότι τέτοια σχέδια στη δικιά μας φιλοσοφία δεν έχουν θέση.